Μόλις έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του άτυχου 15χρονου, ομάδες αντιεξουσιαστών συγκεντρώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων και του Πολυτεχνείου. Η σύγκρουση με τις δημιουργίες των ΜΑΤ αναπόφευκτη. Καθώς κυλούσε η νύχτα, το κέντρο της Αθήνας έμοιαζε με πεδίο μάχη. Οι νεαροί με κουκούλες έβαλαν φωτιές σε κάδους απορριμμάτων, στείνοντας οδοφράγματα. Σε όλους σχεδόν τους δρόμους του κέντρου, αποπνικτική. Πολυτεχνείο, η ΑΣΟΕ, η νομική και το Πάντιο χρησιμοποιήθηκαν ως ορμητήρια από τις ομάδες αντιεξουσιαστών. Νική μάχη σε όλο το μήκος της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Είναι αποπνικτική, έχει γεμίσει από καπνούς και από δακρυγόνα. Η Λεωφόρο Αλεξάνδρας είναι κλειστή και στα δύο ρέματα και στο ύψος του Αρείου Πάγου οι αντιεξουσιαστές έχουν βάλει φωτιές σε κάδους απορριμμάτων. Κάποιοι από τους διαδηλωτές άρχισαν να πυρπολούν κάδους απορριμμάτων αλλά και εισόδους κτηρίων επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας τραπεζών και λύγονται στις φλόγες. Αναποδογυρισμένα αυτοκίνητα, από καΐδια, σημάδια καταστροφής παντού. Πολεμική η ατμόσφαιρα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Παντού υπάρχουν καπνοί, φωτιές, πέτρες στον δρόμο. Ακόμα νεαροί ταραξίες πετούσαν τις φωτοβολίδες τις οποίες είχαν δεμένες μεταξύ τους και τις πετούσαν στους αστυνομικούς. Τα επεισόδια μεταφέρθηκαν αργότερα στην περιοχή μεταξύ του Πολυτεχνείου και του Υπουργείου Πολιτισμού. Καταστροφές και να συγκρούονται με αστυνομικές δυνάμεις. Στη Θεσσαλονίκη, εκτεταμένα επεισόδια σημειώθηκαν στις περιοχές έξω από το Πανεπιστήμιο και στην Καμάρ, όταν ομάδες αντιεξουσιαστών και αριστεριστών άρχισαν να καίνε κάδους απορριμμάτων στις οδούς Εγνατία και Εθνικής Άμυνας. Οι αστυνομικές δυνάμεις προσπάθησαν να αποθήσουν τους διαδηλωτές, οι οποίοι έριχναν μολότοφ εναντίον τους και πυρπόλησαν μηχανήματα στο εργοτάξιο του μετρό έξω από τις εγκαταστάσεις της έκθεσης. Ενώ για πολλές ώρες η περιοχή γύρω από την πλατεία Συντριβανίου είχε μετατραπεί σε πεδίο μάχης. Τα επεισόδια συνεχίστηκαν και μετά το μεσημέρι, όταν νεαροί πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και άρχισαν να βάζουν φωτιές σε κάδους απορριμμάτων και να κάνουν την ατμόσφαιρα αποπνικτική. Έξω από το Πανεπιστήμιο, Συνοδό Εθνικής Άμυνας, αντιεξουσιαστές πέτουσαν πέτρες κατά των αστυνομικών και με μολότοφ πυρπολούσαν αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα. Ο κλεφτοπόλεμος των αντιεξουσιαστών που εφορμούν μέσα από την Θεολογική Σχολή της Θεσσαλονίκης με τις αστυνομικές δυνάμεις παίρνει κατά διαστήματα μορφή αληθινής μάχης. Μια γυναίκα τραυματίστηκε στο κεφάλι από πέτρες αναρχικών στην οδό Εθνικής Άμυνας λίγο μετά τις 5, όταν προσπάθησε να απομακρύνει το αυτοκίνητό της που ήταν παρκαρισμένο εκεί. Ευτυχώς η γυναίκα δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Επεισόδια σημειώθηκαν και στα Χανιά, όταν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, 150 περίπου κουκουλοφόροι και αντιεξουσιαστές πήγαν στο αστυνομικό μέγαρο των Χανίων και πέταξαν πέτρες και ξύλα. Αστυνομικές δυνάμεις τους απόθησαν με χρήση χημικών, αλλά στη συνέχεια τα 150 άτομα κατευθύνθηκαν στο κέντρο των Χανίων όπου προκάλεσαν ζημιές σε τρεις τράπεζες, στο ταχυδρομικό ταμιευτήριο και στα γραφεία της ΑΝΕΚ. Πυρπολήθηκε και ένα αυτοκίνητο της Νομαρχίας Χανίων που ήταν σταθμευμένο στην περιοχή. Επεισόδια σημειώθηκαν και στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου ομάδα αντιεξουσιαστών έκαψαν τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα και επιτέθηκαν σε τράπεζες. Στα Ιωάννινα, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ομάδα ατόμων που φορούσαν κράνη και κρατούσαν στα χέρια τους πέτρες, λωστούς και καδρόνια, επιτέθηκαν στο κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης, αλλά και σε δεκάδες σταθμευμένα αυτοκίνητα και περιπολικά της αστυνομίας, στο κέντρο της πόλης, με αποτέλεσμα να προκληθούν μεγάλες υλικές ζημιές. Ήρθαν γύρω στα 20 άτομα, με κράνη, με λωστούς, έσπασαν αυτοκίνητα όλα, όσο βρισκόταν και στο δρόμο. Ήταν πολύ επιθετικοί, έσπασαν ό,τι βρήκαν μπροστά τους.
Κατά την επίθεση στην αστυνομική διεύθυνση Ιωαννίνων από τους αντιεξουσιαστές, τραυματίστηκε και ένας αστυνομικός που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο εκτός κινδύνου. Ένας συνοριοφύλακας δέχτηκε πέτρα στο μάτι από πάνω, για εκατοστά δεν έχασε το μάτι του. Έχει θλαστικό τραύμα και κακώσει στο πρόσωπο. Από τις εξετάσεις που γίνανε δεν έχει κάτι περαιτέρω πρόβλημα εσωτερικό. Στο Αγρίνιο, γύρω στις 11 τη νύχτα, άγνωστοι επιτέθηκαν με πέτρες σε τρία υποκαταστήματα τραπεζών και έσπασαν τις τζαμαρίες της Εθνικής Τράπεζας, της Αγροτικής Τράπεζας και της Αλφα Μπανκ. Στην Πάτρα, μετά το μεσημέρι, προκλήθηκαν σοβαρά επεισόδια και σημαντικές καταστροφές όταν περίπου 500 διαδηλωτές, πολλοί από τους οποίους φορούσαν κράνη και κουκούλες, μετά από πορεία διαμαρτυρίας, κατευθύνθηκαν στο αστυνομικό μέγαρο στην Οδό Ερμού και άρχισαν να πετούν πέτρες, ενώ με ξύλα και λωστούς προκαλούσαν φθορές σε αυτοκίνητα. Οι αστυνομικές δυνάμεις, για να απομακρύνουν τους ταραξίες, έκαναν χρήση δακρυγόνων, αλλά οι αντιεξουσιαστές σε αντιπερισπασμό άρχισαν να βάζουν φωτιά σε δεκάδες κάδους απορριμμάτων. Τα ίδια άτομα, στο πέρασμά τους από τους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας, έσπασαν βιτρίνες πολλών καταστημάτων, προξένησαν ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και έκαψαν ένα από αυτά. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, οι αστυνομικοί συνέλαβαν 5 άτομα, τα οποία κρατούνται στην αστυνομική διεύθυνση Πατρών. Το γύρο του κόσμου κάνουν η είδηση για το θάνατο του 16χρονου και οι εικόνες των επεισοδίων στην Αθήνα. Τα ξένα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι η ελληνική πρωτεύουσα και άλλες πόλεις μεταβλήθηκαν σε πεδίο μάχης. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις μεγάλες καταστροφές που προκλήθηκαν στο κέντρο της Αθήνας. Petrol bombs rain down on riot police as Athens erupts. Clashes broke out in the Greek capital after police shot dead a 16-year-old boy. Οι εικόνες των επεισοδίων από τα Εξάρχεια και την Οδό Ερμού στην Αθήνα μετά το θάνατο του 15χρονου μεταδόθηκαν αμέσως από τα μεγάλα ειδησιογραφικά δίκτυα. The scene here, however, in downtown Athens is harrowing. There's shattered glass all over the place, storefronts smashed, burnt debris. Militant youth now playing a game of cat and mouse with police, not far from a university in Athens. The president, for example, has been saying that this was a dysfunction of the state and those who are responsible will be punished. The interior minister has said that there will be exemplary punishment towards him. Λεπτομερείς είναι οι περιγραφές στις ιστοσελίδες των ξένων εφημερίδων για τις καταστροφές στη διάρκεια της νύχτας αλλά και μετά τις πορείες διαμαρτυρίας το μεσημέρι. Καταστήματα και τράπεζες πυρπολήθηκαν σε ταραχές εξαιτίας του πυροβολισμού ανήλικου από αστυνομικό, γράφουν οι Times του Λονδίνου. Βίαιες ταραχές στην Ελλάδα, αφού το αστυνομικό τραυμάτισε θανάσιμα έφηβο, τυπλοφορείται το άρθρο της γαλλικής Mond. Ανάρχιστα τα χρημάτματα για την ΜΕΙΠ ατεσε δέρμε δικτυρμά δόλαρ για άμαλαντιλάρ. Δουκιάνλαρταν παρά γιέτζεκ δε γιέτζεκ τσάντιλάρ. Τα ρεπορτάζ των ξένων μέσων ενημέρωσης μεταδίδουν τη δέσμευση του Υπουργού Εσωτερικών για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και την έκκληση για αυτοσυγκράτηση. And they're saying that it's people's democratic right to protest here, but innocent bystanders and the property of innocent people has nothing to do with it, and they're appealing for calm. Trouble because the το CNN και το BBC κάνουν ιδιαίτερες αναφορές στη γειτονιά των Εξαρχείων. Μιλούν για τις συχνές επιθέσεις αναρχικών εναντίον αστυνομικών και για το πόσο γρήγορα συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, επικοινωνώντας μέσω SMS και ιστοσελίδων. Dimitrios, thanks. Σε τρίμερη απεργία από αύριο καλεί τους πανεπιστημιακούς καθηγητές υποσδέπ και κατα